Θα θέλαμε λοιπόν να σας διαβάσουμε το μήνυμα που μας έστειλε η πρόεδρος της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών, η Λορένα Πένια από το Σαλβαδόρ. Και μας λέει, η Διεθνής Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών χαιρετίζει την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με αφορμή του 13ου συνέδριου της υπό το σύνθημα «Με πηξίδα τις ανάγκες μας δυναμώνουμε τον αγώνα για ισοτιμία και χειραφέτηση ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας». Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ως μέλος της ΠΔΟΓ έχει συνεισφέρει με το έργο της και τους αγώνες της στην οργάνωση και κινητοποίηση των Ελληνίδων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς και στον αγώνα αλληλεγγύης με άλλους λαούς του κόσμου που υποφέρουν από ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο συνέδριό σας και ελπίζουμε να ακούσουμε τα συμπεράσματά σας που είναι μεγάλης αξίας για την ανταλλαγή εμπειριών με όλους τους συλλόγους της ΠΔΟΓ. Ζήτω το 13ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών όλου του κόσμου. Όμως, δεν μπορούμε να μην σας πούμε ότι έχουμε πάρει μηνύματα από πολλές οργανώσεις της ΠΔΟΓ στον κόσμο. Έχουμε πάρει μηνύματα από την Κούβα, την Κύπρο, την Παλαιστίνη, την Τουρκία, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Αγγλία, τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Κορέας, τη Βενεζουέλα και συνεχίζουν να έρχονται. Θα επιδιώξουμε να τα δημοσιεύσουμε και στο δελτίο της ΟΓΕ.